για ποιον να μιλήσει κανένας. Όμως εγώ έχω ξεκαθαρίσει το μυαλό μου. Θέλω να μιλήσω για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ένας πολύ φίλος μου. Ένας άνθρωπος που 35 χρόνια κάναμε παρέα μαζί σε διάφορα μέρη του κόσμου και σε διάφορες δραστηριότητες γύρω από τη μουσική. Τον θεωρώ ότι είναι από τα πιο ελεύθερα μυαλά που γνώρισα, από έναν άνθρωπο ο οποίος έφτιαξε πράγματα, έδωσε ευκαιρία στους νέους, έφτιαξε ραδιόφωνο, έφτιαξε ορχήστρες. Είναι πάμπολα τα παραδείγματα που θα μπορούσα να σας φέρω γύρω από αυτή την προσωπικότητα. Ως προς το ταλέντο του, εκπληκτικός. Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κανένας όταν βάλει τη μουσική του δίπλα στους μεγάλους, ας το πούμε, συνθέτες του κινηματογράφου. Τιόμκιν, Νόρθ, Τζον Βίλιαμς. Τότε διαπιστώνει κανένας πραγματικά ποια είναι αυτή η εκρηκτική, θα έλεγα πολλές φορές, διαφορά της ποιότητας και της εφευρετικότητας και της φαντασίας της μελωδικής έκφρασης του Μάνου Χατζηδάκη σε σχέση με οποιονδήποτε. Και ως προς αυτό, βέβαια, ευτυχώς ήταν από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισαν και έγινε πολύ γνωστός, αλλά οι άλλες δραστηριότητες της ζωής του, αυτό το μεράκι που είχε, αυτός ο φανατισμός που είχε, είναι ένα πράγμα το οποίο θα άξιζε τον κόπο να γνωρίσουν οι άνθρωποι και να μπορέσουν να το μιμηθούν. Ακόμη και η απλότητα που είχε. Θυμάμαι, πρέπει να σας διηγηθώ 2-3 από τα περιστατικά. Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης είχε ακόμη χρήμα την εποχή εκείνη, αποφάσισε να δημιουργήσει τη λεγόμενη πειραματική ορχήστρα, που ήθελε να περάσει στον κόσμο και να δείξει τη σύγχρονη μουσική. Είναι πολύ σημαντικό. Πήγε τους μουσικούς όλους στο ράφτη του, κάποιον στην οδό Βαλαωρίτου, υψηλής ραπτικής, ας το πούμε, ράφτης, να τους φτιάξει φράκα. Πολλοί ακόμη που κρατάνε αυτό το φράκο σαν ένα, όχι μόνο ιστορικό κειμήνιο, αλλά επειδή ήταν εκπληκτικά γραμμένο. Θυμάμαι επίσης στην πρώτη συναυλία που έκανε με την πειραματική ορχήστρα στο οδείο του Ηρώδου του Αττικού, που τότε είχε φέρει από το Παρίσι μια ορχήστρα χαλκίνων πνευστών και έναν Ιάπωνα πιανίστα, το Γιούτζι Τακαχάσι, να παίξει τα αιώντα του Ξενάκη, από τα σχεδόν αδύνατα έργα να παιχτούν, και που όταν βγαίνει να διευθύνει, γιατί είχε μια απλότητα ο Μάνος Χατζηδάκης και γινόταν ακόμη, ψιθυρίζανε στο, γυρίζει προς τον κόσμο και λέει το εξής πια αναπάντεχο, λέει: «Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία γιατί θα μπερδευτώ». Αυτό το θεωρώ εκπληκτική απάντηση για έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να παίξει οποιοδήποτε ρόλο ήθελε. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και όμως διατηρούσε πάντα αυτή την απλότητα. Επίσης ένα άλλο περιστατικό, γιατί πήγαινα πολλές φορές παρέα του με την ορχήστρα τη μικρή που είχε παρουσιάζοντας έργα του στη Θεσσαλονίκη, και επειδή τα ηχητικά κρατήσανε πολλή ώρα μέχρι το τέλος της ώρας που θα μπορούσε να έχει κανένας, γιατί άρχισε να μπαίνει ο κόσμος και φυσικά ο Μάνος, ο οποίος ήταν εκπληκτικά, ας το πούμε, καθαρός και κοκέτης και προσεκτικός, έπρεπε να πάει στο ξενοδοχείο να ετοιμαστεί για να γυρίσει, και βέβαια γυρίσει μια ώρα αργότερα από ό,τι έπρεπε να αρχίσει η συναυλία, έτοιμος και πολύ απλά
να διευθύνει όταν κάποιος από το ακροατήριο. Και η συγγνώμη κύριε Χατζηδάκη, του φωνάζει. Αυτός γυρίζει ευγενέστατα και πολύ προσεκτικά και λέει το εξής πάλι. Ζητώ από όλους συγγνώμη. Εκτός από σένα, του λέει, και βγες τώρα έξω. Αυτό ήταν, τον έχω ακούσει να λέει πολύ συχνά οι υπουργούς οι οποίοι λέγανε βλακίες ότι είναι βλάκες και λοιπά. Ή ότι εγώ είμαι δεξιός, έλεγε, γιατί μπορώ να τους βρίζω. Ενώ στην ουσία ήταν πολύ πιο σοσιαλιστής και κομμουνιστής, θα έλεγα, από την έννοια ότι πάντα ήταν στο πλευρό των νέων, πάντα έδινε τεράστιες ευκαιρίες. Εγώ δηλαδή αν έκανα μουσική για το Εθνικό Θέατρο ήταν γιατί ο Αλέξης Μινωτής βρέθηκε στο ακροατήριο όταν έπαιξε το κονσέρτο μου για βιολί και βέβαια ακροατήριο της εποχής εκείνης δεν ήτανε. Ήταν ο βασίλευς, η κυβέρνηση, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, ο λαός, όλοι οι ηθοποιοί, ό,τι μπορεί να διανοηθεί κανένας. Και φυσικά αυτό σου δίνει μια ευκαιρία και πιθανόν η ζωή σου να πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Και όλα αυτά τα χρωστάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Ελπίζω, όχι ελπίζω, εγώ κάθε μέρα που περνάει τόσο περισσότερο διαπιστώνω την έλλειψή του.